μία ανάσα πριν την εφαρμογή του είναι το πολλά υποσχόμενο σχέδιο ενίκιο έναντι δόσης, το οποίο έρχεται να ανακουφίσει τα ευάλωτα νοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν το δάνειο για την πρώτη τους κατοικία. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του σχεδίου? Όσοι έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια για την πρώτη τους κατοικία, η αξία της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι λήπτες επιδομάτων ή δημόσιων βοηθημάτων. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τους αιτητές των σχεδίων Εστία και Οικία, που είχαν αξιολογηθεί ως μη βιώσιμοι ή δεν μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν στο πρόγραμμα πληρωμών. Τι θα γίνει με την κυριότητα της κατοικίας μου? Η κυριότητα της κατοικίας θα μεταβιβαστεί στην ΚΕΔΙΠΕΣ. Η δόση του δανείου θα πληρώνεται εξ ολοκλήρου από το κράτος υπό μορφή ενοικίου. Αυτόματα θα διαγράφεται το δάνειο και ο ιδιοκτήτης θα συνεχίζει να παραμένει στην οικία του για 14 χρόνια. Μπορώ να επανακτήσω την κυριότητα της κατοικίας μου? Μετά τα 5 χρόνια υπάρχει επιλογή επαναγοράς της σε ευνοϊκότερη τιμή από τον νόμιμο ιδιοκτήτη. Τι θα συμβεί αν δεν επαναγοράσω το σπίτι και περάσουν τα 14 χρόνια, θα πρέπει να το εγκαταλείψω? Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί. Τους επόμενους μήνες θα εξεταστεί η δυνατότητα των δικαιούχων να πληρώνουν μετά την παρέλευση των 14 χρόνων το ενίκιο τους, χωρίς να επαναγοράζουν το σπίτι στο σύνολο της αξίας του. Σκοπός του σχεδίου είναι η προστασία της κύριας κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών με πλήρη διακανονισμό του δανείου τους. Αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 4 Δεκεμβρίου στα επαρχιακά γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ. Θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους και η επιλογή των δικαιούχων εντός 9 μήνων. Θα ήθελα να προτρέψω τους επιλέξιμους δανειολήπτες να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την ευκαιρία που δίδεται με το σχέδιο, καθώς πρόκειται για μια πολύ ευνοϊκή διευθέτηση και επίλυση στο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων του. Το νομοσχέδιο αναμένεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση την ερχόμενη Πέμπτη στην τελική του μορφή. Σε πρώτη φάση, το ενίκιο εναντιδόσης θα καλύπτει 2.500 νοικοκυριά. Στο κράτος, η εφαρμογή του για τα πρώτα 2 χρόνια θα κοστίσει 200 εκατομμύρια ευρώ.